με πολύ γρήγορο, σφιχτό, περιληπτικό τρόπο, βασδοπλαίσιο δηλαδή, για να τον υποχρεώσω να τρέξει, με έναν άνθρωπο που στη φετινή περίοδο, ιδίως προς το δεύτερο μισό της, είπαμε πάρα πολλά και στο πεδίο των λεγόμενων εθνικών θεμάτων και στην καθημερινότητα και στις κοινωνίες το που πάνε, διότι νομίζουμε ότι αυτό που έθεσε ο ίδιος ως εμβληματικό τρόπο του να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει, το υπαρξιακό ζήτημα της χώρας που έχει γίνει υπαρξιακό ζήτημα της Ευρώπης και του κόσμου, ταυτιζόμαστε. Και είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Καλημέρα, κύριε Ρινάλντι. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Ρινάλντι, σε πολύ σύντομο χρόνο, γιατί θέλω να αφήσω στο τέλος του χρόνου τον αποχαιρετισμό στους ακροατές. Παρόλα αυτά, επειδή πάμε στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, επειδή έχουμε μια συνάντηση έτσι ξαφνικά στην Ουάσιγκτον και αμέσως μετά έχουμε την τουρκική ζουράφα, τα 50 πλοία που θα παρελάσουν του τουρκικού στόλου έξω από την Γκερίνια, την Αμόχωστο και όλα τα κατεχόμενα, επειδή εμείς δεν φανερώνουμε τα όπλα μας τα διπλωματικά για τους χειρισμούς με τα Σκόπια, αλλά δεν λέμε και τα όπλα που έχουμε στείλει στην Ουκρανία και λάθος καταλάβαμε, θέλω να μου πείτε αρχικώς υπαρξιακά στο πακέτο εθνικών, ιδίως με το Κυπριακό, που φοβάμαι με εξαίρεση εσάς και μερικούς ακόμη γραφικούς, οφείλω να πω, δεν βλέπω. Εντάξει, θα πάμε στις 20 Ιουλίου στη Λευκοσία, θα πάει και ο Ερντογάν και θα το κουβαλάει και το στόλο μαζί. Ναι, κατάλαβα, κύριε Σαχίνη, το θέμα. Θέλω να πω κωδικά για να τρέξουμε, όπως είπατε. Πιστεύω ότι υπάρχει από ελληνικής πλευράς μια εγκατάλειψη της Κύπρου. Δηλαδή το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο και οι ελληνικές ελίτ δεν θέλουν να ασχοληθούν και δεν ενδιαφέρονται για το Κυπριακό, παρά μονάχα στο βαθμό αυτό να μην τους προκαλέσει μεγάλη ζημιά και να έχουν ένα στίγμα μιας πιο μεγάλης προδοσίας από αυτή που ήδη υπάρχει από το 1974 μέχρι σήμερα. Αυτή η εγκατάλειψη της Κύπρου στηρίζεται σε ένα πάγιο χαρακτηριστικό των ελληνικών ελίτ και του πολιτικού συστήματος, που είναι η ενδοτικότητα απέναντι στο τουρκικό ευεκτατισμό, κάτω από τη φτερούγα των Αμερικάνων, των Δυτικών και του ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι το κεντρικό πράγμα που θα έπρεπε να προωθηθεί όλα αυτά τα 50 χρόνια, αλλά ακόμα περισσότερο τις μέρες μας, θα ήταν η αδελφοποίηση Ελλάδας, Κύπρου και η κοινή στάση των δύο χωρών του ελληνισμού, των δύο κρατικών οντοτήτων του ελληνισμού, σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Κοινή στάση μέσα στους διεθνείς οργανισμούς, κοινή στάση απέναντι στις απειλές της Τουρκίας, κοινή στάση απέναντι στην καταγγελία της κατοχής, κοινή στάση σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει κοινή στάση. Εμείς ψηφίζουμε κάποιους Τούρκους σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς. Οι Κύπροι είναι μόνοι τους, δεν μπορούν να κάνουν, ψηφίζουν κάτι άλλο. Ακόμα και αυτά τα απλά. Ούτε καν στη Eurovision δεν κρατάμε μια κοινή στάση. Παρόλο που ήταν αυτά τα δωδεκάρια λίγο, πώς το λένε, κάνανε κάποιο χλεβασμό και δικαιολογημένα δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα με 50 χρόνια κατοχής υπάρχει σιωπή. Τεράστια σιωπή. Σαν να μην θέλουμε να το θέσουμε το θέμα και να μην θέλουμε καν να αναφερθούμε σε αυτό. Και πώς το λένε, αυτό που πέρα από το Κύπρος κείται μακράν που είπαμε το 1974 διαστόματος Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά υπήρχε το Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, σκέτο, και τώρα έχουμε το ας βούλιαζε το νησί να μην είχαμε αυτά τα προβλήματα. Κάπως έτσι σκέφτονται και θέλουν να βρουν μία φόρμουλα να το καλύψουν αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα γύρω από το Κυπριακό και νομίζω ότι η Κύπρος είναι τελείως μόνη αυτή τη στιγμή και σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ο Ερντογάν δεν το κρύβει, τη θέλει ολόκληρη. Και δεν θέλει μόνο την Κύπρο, θέλει και όλο το Αιγαίο και θέλει τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό το προωθεί είτε με τη δορυφοροποίηση την οικονομική, είτε με τα όπλα, είτε με την απειλή πολέμου, είτε με το κάζους μπέλι, είτε βάζοντας άλλες χώρες της Βαλκανικής όπως την Αλβανία ή τη Βόρεια Μακεδονία ή τα Σκόπια να κάνουν τους δαΐδες στην περιοχή. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια διαρκής πίεση. Αυτή η διαρκής πίεση όμως θέλω να πω ότι φαίνεται, και καλά το είπατε στην αρχή,
για την αποστροφή του κύριου Κώστα Καραμαλή για το συνυποθετικό. Φαίνεται ότι μαγειρεύεται μια νέα φόρμουλα μια συμφωνία που να εμφανιστεί και λίγο σαν μια επιτυχία και ειρήνης, αλλά που στην ουσία θα είναι ικανοποίηση όλων ή των περισσότερων βλέψεων της Τουρκίας πάνω στο θέμα, πάνω σε κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία της Ελλάδας, και είναι αυτό το περίφημο συνυποσχετικό με όλα τα ζητήματα. Εκεί βρισκόμαστε πάνω κάτω. Ξέρετε, αυτό το ξαφνικό της Ουάσιγκτον ραντεβού που αμέσως μετά κυβίστηκε με τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να βρούμε ένα οδικό χάρτη επανεκκίνησης του Κυπριακού, και σήμερα που μιλάμε θέλω να το πω, κυκλοφορεί το καταπληκτικό βιβλίο ντοκουμέντο έρευνα αρχείων του Βασίλη Φούσκα στα βιβλιοπολία, επιτέλους κυκλοφορεί το μελάνωμα της Κύπρου, και το συνιστώ σε όσους αυτό το καλοκαίρι από τις εκδόσεις Επίκεντρο, διότι αποδεικνύει αυτό που είπατε κύριε Ρινάλντι, ότι για την ελληνική πολιτική ελίτ από το 50 έως σήμερα η Κύπρος είναι μάλλον ένα περιττό άχθος, δεν έχει ούτε καν στρατηγικό βάθος. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Εδώ υπάρχουν προτάσεις ότι μια λύση θα ήταν να μπει και εκεί προς το ΝΑΤΟ. Σκεφτείτε τώρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε, γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, στη Ουάσιγκτον, συμμετέχει και ο Ερντογάν. Συμμετέχουμε και εμείς. Και οι δύο χώρες είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μειώνει καθόλου το γεγονός της κατοχής από τη μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να έχει εισβάλει σε μια κυρίαρχη χώρα σαν την Κυπριακή Δημοκρατία και να έχει αυτή την κατοχή. Τώρα εμφανιζόμαστε εμείς ότι η ασπίδα για την σωτηρία κάπως της Κύπρου μπορεί να είναι και μια είσοδος στο ΝΑΤΟ, και βεβαίως θα πάει και στη σωστή πλευρά της ιστορίας για να εμπλακεί ακόμα περισσότερο στο θέμα των πολέμων που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ένας σχεδιασμός δηλαδή που πρέπει να αποτραπεί, δηλαδή το στοιχείο της ανεξαρτησίας της Κύπρου αλλά και το στοιχείο της αδελφοποίησης Ελλάδας και Κύπρου πρέπει να είναι κεντρικά. Και επειδή είπατε για εμάς τους λίγους που είμαστε πιθανά και λίγο γραφικοί, θέλω να σας πω ότι το υπαρξιακό Ελλάδα.gr έχει σκοπό αυτές τις μέρες να κάνει μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή καμπάνια με κεντρικό σύνθημα 50 χρόνια κατοχής, δεν ξεχνώ, Κύπρος ελευθερία. Επιτρέψτε μου να πω ορισμένα συνθήματα που θα υπάρχουν κάτω από αυτό το γενικό τίτλο. Είναι 8 συνθηματάκια, θα σας τα πω πολύ σύντομα. Θέλουν ημικατεχόμενο προτεκτοράτο, θέλουμε την Κύπρο ελεύθερη σε μια Μεσόγειο χωρίς αλυσίδες. Το δεύτερο, η μνήμη δεν είναι κατεχόμενη. Δεν ξεχνώ σημαίνει αντιστέκομαι. Τρίτο, κόντρα στα παζάρια των ισχυρών, μόνη λύση απελευθέρωση. Τέταρτο, Θράκη, Κύπρος, Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο, να σταματήσουμε το τουρκικό επεκτατισμό. Πέμπτο, δεν κοίται μακράν, αδελφοποίηση Ελλάδας-Κύπρου. Έκτο, δεν αντέχει αυτός ο τόπος άλλη προδοσία, Κύπρος ενιαία ανεξάρτητη. Έβδομο, ο Ατήλας είναι εδώ, κοινή απειλή, κοινή μοίρα, κοινοί αγώνες. Όγδο, πες το με το όνομά του, 50 χρόνια παράνομη εισβολή, κατοχή, επικισμός. Θα είναι 8 αφισάκια με αυτά τα συνθήματα και το κεντρικό τίτλο που σας είπα πριν. Θα κυκλοφορήσουν ευρύτατα μέσα στο διαδίκτυο. Καλό όποιον συμφωνεί με αυτά να τα διαδώσει με όποιο περισσότερο τρόπο μπορεί. Και επίσης τις 17 Ιουλίου μέρα Τετάρτη θα έχουμε μια ακόμα εκπομπή στο κανάλι υπαρξιακό ελλάδα.gr με τον στρατηγό Δημήτρη Αλευρομάγειρο, όπου μιλάμε, συνομιλούμε για τη μάχη της Λευκωσίας. Μάλιστα. Ο άνθρωπος μεταξύ όλων των άλλων και αυτός που κράτησαν τη Λευκωσία και τα αεροδρόμια. Βέβαια. Και η ελληνική πολιτική ελίτ. Εμείς γιορτάζαμε τη δημοκρατία, αλλά αυτή επιτεύχθηκε η πτώση της Χούντας στην Ελλάδα με το αίμα Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών που πολέμησαν εκεί πέρα. Και για αυτόν τον πόλεμο δεν λέμε τίποτα. Μάλιστα. Και εμείς κλείναμε όπως τις business, όπως λέει και ο Φούσκας, στο εκπληκτικό του βιβλίο. Και αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν μέχρι και τα αεροδρόμια και κριτική από εδώ της Λευκωσίας για να το πάρουν οι ΟΗΕΔΕΣ και να το κάνουν κρυζόνι μετά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Θέλω, λέει εδώ κάποιος, μη στεναχωριέστε, λέει κύριε Ρινάλντι, έχουμε τουλάχιστον ένα μεγάλο κόψιμο, βαρβάτο κόψιμο
για την Ουκρανία. Όχι για τη Γάζα, όχι για την Κύπρο, αλλά για την Ουκρανία. Κάτι είναι λίγο αυτό. Μη στεναχωριέστε. Ναι, αλλά και η δήλωση που κάνει ο Μητσοτάκης ότι έχουμε αμυντικά κενά είναι ένα. Το διόρθωσε. Το διόρθωσε, ντε. Όλη η Ευρώπη είπε. Εντάξει, τι το διόρθωσε. Στην ουσία είναι αυτό που συμβαίνει και έχει καταγγελθεί εδώ και μήνες, ότι αδειάσανε οπλισμό από διάφορα στρατόπεδα και ιδιαίτερα από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για να στείλουμε ό,τι μπορούσε να σταλεί στην Ουκρανία. Αυτό, και αυτό είναι μεγάλο θέμα που αγγίζει τον όρο που χρησιμοποιούμε για την Κύπρο, δηλαδή τον όρο προδοσία δηλαδή. Κύριε Ρινάλντι, στο λίγο χρόνο που απομένει, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, αφού σας ευχαριστήσω και βλέπω εδώ πολλούς να λένε να βγουν οι αφίσες γρήγορα, λέει κύριε Ρινάλντι, γιατί πρέπει να γίνουν viral. Θα κυκλοφορήσουν πάντα. Αύριο θα έχουν βγει. Υπαρξιακό.gr. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχουμε μαζί χνηλατίσει του πώς αλλάζει ο κόσμος, είτε πολυπολικός είτε στρατοπέδων, πώς οι πόλεμοι έχουν μπει στην καθημερινότητα και πληρώνουν όλοι οι λαοί γι' αυτό, άλλοι με αίμα, άλλοι με θυσίες. Πώς έρχεται η τεχνολογική έκρηξη. Χθες είχα έναν άνθρωπο στην πρωτοπορία της τεχνολογίας αιχμής κάποτε, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι 61 χρόνια δουλειάς που μεγάλωσαν γενιές είναι κάτω από τα ραντά, εξαφανισμένοι, δείχνει πώς λειτουργεί το σύστημα. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει, υπάρχει ελπίδα τελικά? Άκουσα χθες την εκπομπή σας με τον κύριο Καβαθά και συγκινήθηκα πολύ. Μάλιστα ο ίδιος χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του τον όρο «έχω καταντήσει αόρατος». Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να είναι από διαφορετικές έτσι, απόψεις ή κατευθύνσεις αυτά κτλ. Που όμως όταν λένε απλά ή συγκεκριμένα πράγματα που δεν βολεύουν ή δεν αρέσουν, απλά τους κάνουν αόρατους ή τους εξαφανίζουν με κάποιο τρόπο. Χθες συγκινήθηκα πολύ, γιατί από τα μικρά μου χρόνια, από μαθητής, διάβαζα τα περιοδικά που έβγαζε κτλ. Τέλος πάντων, ναι, υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα που υπάρχει είναι στο ότι αρχίζει να υπάρχουν τεράστια πολιτικά και κοινωνικά ρήγματα σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως θέλανε να το μοντελοποιήσουν και όπως θέλανε να τον φτιάξουν. Παρόλο που είναι έντονα μετεχμιακός, συγκρουσιακός και πάνε να καταργήσουν και να απαγορεύσουν οποιαδήποτε σκέψη ότι μπορεί να γίνει καλύτερος ο κόσμος, νομίζω ότι αρχίζει και υπάρχει μια διαδικασία, να το πω έτσι, μιας νέας συνείδησης, και δεν πιάνουν αυτά τα ματζούνια ή τα μεγάλα ιδεολογικά όπλα και οι χειριστικοί μηχανισμοί που είχαν μέχρι σήμερα, φαίνονται λίγο αναποτελεσματικοί ή οδηγούνται σε αδιέξοδα. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν σε Αμερική, σε Αγγλία, σε Γαλλία σήμερα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, δείτε την Αφρική, δείτε τη Μεσαία Ανατολή, δείτε την αντίθεση του κόσμου απέναντι σε αυτά που γίνονται, είναι εντυπωσιακά και νομίζω ότι μας βάζουν σε μια τροχιά που μπορούμε να σκεφτούμε ότι αν ενωθούν όλες αυτές οι διαφορετικές φωνές και αυτή η επόαση μιας νέας διαφορετικής συνείδησης, μπορεί να έχουμε καλύτερες συνθήκες από αυτές που μας οδηγούν. Κάνουν βασική επιλογή το φύτεμα πολέμων. Ο κόσμος δεν θέλει τον πόλεμο, θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή μπορεί να κάνουν και να φυτέψουν ή να κλιμακώσουν τους πολέμους που ήδη ενεργούν και κάνουν, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα υπέρ αυτών των πολέμων και του να πάει ο κόσμος να σφαγιαστεί πάνω σε αυτές τις μεγάλες αντιπαραθέσεις. Θυμάμαι μια κουβέντα που είπε ο κύριος Αποστόλου σε μια εκπομπή σας, που είπε ότι ο μεγαλύτερος λαϊκισμός σήμερα είναι αυτός που διαδίδεται ότι τάχα με την τεχνητή νοημοσύνη και με την τεχνολογία και τα επιτεύγματά της θα λυθούν όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η μεγάλη κεντρική ιδέα, η οποία όμως αμφισβητείται την ίδια στιγμή, γιατί υπάρχει η ζωή, υπάρχουν τα αισθήματα, υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν αυτά που αισθάνονται, υπάρχει αυτός ο τρομερός, πώς θα το πω, πόνος που νιώθουν οι συντριπτικές μάζες του κόσμου και η καταπίεση που έχουν από οικονομικά συστήματα και από πολιτικά συστήματα. Αυτό δημιουργεί τα πολιτικά και κοινωνικά ρήγματα μέσα στις κοινωνίες και δεν μπορούν να τα τυφασέψουν. Πού θα οδηγηθούν αυτά είναι μια άλλη συζήτηση και χρειάζεται, όταν λέω για μια νέα συνείδηση,
πρέπει να προβληθούν και κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για μια διαφορετικού τύπου κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση από αυτή που μας προσφέρεται. Και πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Δεν είναι η απάντηση έτοιμη, δεν υπάρχει στην κολότσεπη κανενός η απάντηση, αλλά υπάρχει η ανάγκη να μην περάσει αυτός ο δροσοτήρας είτε της παγκοσμιοποίησης, είτε του κεφαλαίου, είτε αυτού του συστήματος, είτε της κατάρριξης κάθε ορίου σε όλα τα πεδία και σε όλα τα πράγματα για να μπορούν να βγαίνουν τρομερά και τρελά υπερκέρδη. Αυτό το 1% που λένε που διοικεί και ελέγχει και κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το λέει ένας αριστερής ή ένας ακραίος ή ένας περιθωριακός. Είναι πραγματικότητα. Υπάρχει τρομακτική συγκέντρωση πλούτου αλλά και αφαίρεση τρομακτικών διαστάσεων δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας και τιμιγορίας. Παραποιούνται όλα. Έχουν γιγαντωθεί βέβαια οι χειριστικοί μηχανισμοί, αλλά δείτε ας πούμε σήμερα, έχουν περάσει 3 χρόνια από την πανδημία, 2,5 χρόνια την πανδημία. Δεν μπορούν να πούνε να υποστηρίξουν αυτά που υποστηρίζαν τότε, που είχαν όμως μετατρέψει όλες τις κοινωνίες σε ένα μεγάλο παγκόσμιο πραξικόπημα. Αυτά κατέρευσαν τελείως, όπως καταραίουν και οι απόψεις των ειδικών. Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στους πολιτικούς ούτε στους ειδικούς. Δεν υπάρχει και κάτι άλλο όμως, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά είμαστε σε μια μετάβαση που εκεί που ήταν γυμνοί και κάνανε ό,τι θέλανε και το προωθούσανε με όποιο τρόπο θέλαν, τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή αντίσταση σε αυτά. Είτε από ορισμένες χώρες, είτε από ορισμένους λαούς, είτε από ορισμένες, ακόμα και μέσα από τις εκλογές που γίνονται. Και δείτε και στην Ελλάδα αυτή η αποχή που έγινε στις τελευταίες εκλογές ήταν ένα μήνυμα προς όλους ότι εδώ πέρα φτάνει πια με την κοροϊδία που μας έχετε επιβάλει και μας προχωράτε. Θέλω να πω ότι παρόλο που το περιβάλλον είναι ζωφερό, δυστοπικό, δεν ξέρω τι, όλα αυτά μπορούμε να τα περιγράψουμε, πρέπει στην ανάλυση μας να βάλουμε και αυτό που θέλουμε. Γιατί με αυτό που θέλουμε είναι το οραματικό δηλαδή, αυτό που μια προθετικότητα από τη δική μας πλευρά είναι απαραίτητη για να αλλάξει η κατάσταση να πάμε στο καλύτερο. Και πάνω σε αυτό στηρίζω μια ορισμένη αισιοδοξία δηλαδή. Δεν θα πάνε οι λαοί τα 7 δισεκατομμύρια προς ένα γενικευμένο παραλογισμό πόλεμου όλων εναντίον όλων μικροεμφυλίων ή εμφυλίων ή μιας τεράστιας τρίτης μεγάλης καταστροφής ενός μέσα από ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά πρέπει να τα φρενάρουμε. Και αν τα φρενάρουμε πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το ωραίο ραδιοφωνικό ταξίδι, χάρη σε εσάς και αρκετούς ακόμη, κυρίως χάρη στους ακροατές. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά κι εσείς. Και αν μου επιτρέπετε, ήταν μεγάλη μου χαρά που πήρα λίγο μέρος σε αυτό το ταξίδι που κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Και εσείς να είστε καλά.